Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Από 16 έως 18 έως 28 Ιουλίου θα διεξαχθούν οι εξετάσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα ο Υπουργός Παιδείας κ. Κοντογιαννόπουλος. Ωστόσο, οι καθηγητές αντιδρούν, χαρακτηρίζουν τις εξετάσεις άκυρες χωρίς τη δική τους συμμετοχή και προγραμματίζουν κινητοποιήσεις. Ο Υπουργός κ. Κοντογιαννόπουλος δήλωσε ότι η κυβέρνηση δεν αντιδικεί με τους καθηγητές, αλλά βρίσκεται σταθερά τοποθετημένη στην ίδια πλευρά με αυτούς στον αγώνα για την αναβάθμιση της παιδείας. Υπενθυμίζεται ότι το Υπουργείο Παιδείας παρέτεινε το σχολικό έτος μέχρι τις 31 Ιουλίου και όπως είπε σήμερα ο κ. Κοντογιαννόπουλος, οι καθηγητές δεν θα λάβουν προσαυξημένες τις αποδοχές τους. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΛΜΕ ανακοίνωσε ότι διαφωνεί με την παράταση του σχολικού έτους. Την ερχόμενη εβδομάδα θα συγκληθούν οι γενικές συνελεύσεις των τοπικών ενώσεων των καθηγητών προκειμένου να καθορίσουν την περαιτέρω πορεία του κλάδου. Και των οικογενειών τους, αλλά και 60 περίπου χιλιάδων καθηγητών. Στο μεταξύ, επαναλαμβανόμενες απεργιακές κινητοποιήσεις με την έναρξη του νέου σχολικού έτους αποφάσισαν οι δάσκαλοι και οι νηπιαγωγοί. Την προσεχή Τετάρτη θα αποφασίσει το Υπουργικό Συμβούλιο για τον νέο πρόεδρο του Αρείου Πάγου. Όπως δήλωσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Σβύρον Πολυδώρος, δεν υπήρξε καμία αναβολή ως προς τη λήψη της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου για τον πρόεδρο του Αρείου Πάγου. Ενώ το αναπτυξιακό νομοσχέδιο θα αρχίσει να συζητείται στην Ολομέλεια της Βουλής, την προσεχή Τρίτη η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος εξήγηλε 24ωρη πανελλαδική απεργία για την Τετάρτη 4 Ιουλίου. Η ΓΕΣΕ ζητεί να αποσυρθεί το νομοσχέδιο και να αρχίσει αμέσως ουσιαστικός διάλογος ανάμεσα στην κυβέρνηση και τους κοινωνικούς φορείς. Αν δεν γίνει αυτό, η ΓΕΣΕ είναι εξουδετερωμένη να προκηρύξει και νέα 24ωρη απεργία. Η σπουδή της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ να υποδείξει πρόσωπο για το Δήμο της Αθήνας έδειξε προθέσεις που όλη η κοινωνία καταλαβαίνει πως δεν έχουν σχέση με την αρχή της ισότιμης συνεργασίας. Αυτό τόνισε ο Λεωνίδας Κύρκος παρεμβαίνοντας το μεσημέρι στην πανελλαδική συνδιάσκεψη του συνασπισμού για την τοπική αυτοδιοίκηση. Η σπουδή της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ, επεσήμανε ο κύριος Κύρκος, τραυματίζει και το πρόσωπο της κυρίας Μελίνας Μερκούρη. Η αποκέντρωση με αυτοδιοίκηση, είπε σε άλλο σημείο ο γραμματέας του συνασπισμού, είναι η βασική μας πρόταση για έναν άλλο τύπο διακυβέρνησης της χώρας μαζί με την αναβάθμιση όλων των αντιπροσωπευτικών θεσμών. Και αυτή η κατεύθυνση, τόνισε ο κύριος Κύρκος, που είναι σε σύγκρουση με την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας και τις πρακτικές των προηγούμενων κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ, πρέπει να νικήσει στις δημοτικές εκλογές. Η συνδιάσκεψη άλληξε νωρίς το απόγευμα, αφού στη διάρκεια της πήραν το λόγο πολλά στελέχη του συνασπισμού από το χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Στο μεταξύ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Πολύδωρας χαρακτηρίζει καθαρό μύθο δημοσίευμα εφημερίδας για δίθεν συνάντηση του Πρωθυπουργού κ. Μητσοτάκη με τον πρόεδρο του συνασπισμού κ. Φλωράκη με θέμα τις δημοτικές εκλογές. Εξωτερικές ειδήσεις τώρα. Επαναλαμβάνεται κανονικά από το απόγευμα ο εφοδιασμός της Λιθουανίας με πετρέλαιο, μία μόλις ημέρα μετά την απόφαση της Βαλτικής Αυτής Δημοκρατίας να εφαρμόσει μορατόριο 100 ημερών στην εφαρμογή της διακήρυξης για την ανεξαρτησία της. Με την απόφαση αυτή του Βίλνιους ενισχύθηκε σημαντικά η θέση του Σοβιετικού Πρόεδρου Μιχαήλ Γκορμπάτσοφ εν ώψη του κρίσιμου συνεδρίου της Ολομέλειας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος που αρχίζει μεθαύριο στη Μόσχα. Σε απόψινή του δήλωση, ο Αμερικανός πρόεδρος Τζορτζ Μπους εκφράζει ικανοποίηση για την αποκατάσταση της ροής του πετρελαίου στη Λιθουανία. Το πρώτο μεγάλο βήμα για την Ενωμένη Γερμανία θα γίνει σε λίγη ώρα, όταν μετά από 42 χρόνια η Ανατολική και η Δυτική Γερμανία θα αποκτήσουν κοινό νόμισμα. Σήμερα, ολόκληρη την ημέρα, οι Ανατολικογερμανοί είχαν επιδοθεί σε πραγματικό αγώνα για να ξοδέψουν και το τελευταίο τους μάρκο, ενώ συνοστίζοντας τις τράπεζες για να ανοίξουν λογαριασμούς. Ωστόσο, τα περισσότερα μαγαζιά ήταν κλειστά και στους δρόμους του Ανατολικού Βερολίνου κυριαρχούσαν τα τεθωρακισμένα οχήματα που μετέφεραν 25 δισεκατομμύρια μάρκα τυπωμένα από την Κεντρική Τράπεζα της Δυτικής Γερμανίας. Την αποτυχία της απόπειρας πραξικοπήματος που έγινε σήμερα για την ανατροπή της κυβέρνησής του επιβεβαίωσε με δηλώσεις του ο πρόεδρος της Ζάμπιας Κένεθ Κάουντα. Σύμφωνα με το ραδιοφωνικό σταθμό της Λουσάκα, ο στρατός επιχείρησε να αναλάβει τη διακυβέρνηση για να καταστήλει την αναταραχή που ξέσπασε την περασμένη εβδομάδα με αφορμή την αύξηση των τιμών στα τρόφιμα και είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν 27 πολίτες. Σε συμφωνία για την σταδιακή κατάργηση μέχρι το 2000 των χλωροφθορανθράκων κατέληξαν οι εργασίες της Διεθνούς Περιβαλλοντικής Διάσκεψης που έγινε στο Λονδίνο.
Για πρώτη φορά οι σύνεδροι συμφώνησαν να ιδρύσουν κοινό ταμείο που θα χρηματοδοτηθεί με 240 εκατομμύρια δολάρια με στόχο να προμηθεύσει τις αναπτυσσόμενες χώρες με δαπανηρά υποκατάστατα των χλωροφθαλοθράκων που δεν θα βλάπτουν το όζον. Το ταμείο θα ενισχύσει με 40 εκατομμύρια δολάρια την Κίνα και την Ινδία, παρόλο που οι εκπρόσωποι των δύο χωρών αρνήθηκαν να υπογράψουν το πρωτόκολλο για την κατάργηση των χλωροφθαλοθράκων. 100 ακόμα σπίτια απειλούν οι φλόγες που εξακολουθούν από την Τετάρτη να αποτεφρώνουν θαμνώδεις και δασώδεις περιοχές της Σάντα Μπάρμπαρα των Ηνωμένων Πολιτειών. Η πυρκαγιά, που όπως αποδείχθηκε είναι έργο εμπρησμού, έχει ήδη καταστρέψει 567 κατοικίες και σύμφωνα με επίσημους υπολογισμούς έχει προκαλέσει ζημιές ύψους 350 εκατομμυρίων δολαρίων. Μερικές ακόμη εσωτερικές ειδήσεις, προεδρευτικές στάσεις εργασίας από τη μία μετά τα μεσάνυχτα μέχρι τις 7 το πρωί πραγματοποιούν οι ναυτεργάτες στα πορτμία Ρίου Αντιρίου και οι στάσεις εργασίας θα συνεχιστούν μέχρι να ικανοποιηθούν τα αιτήματα των εργαζομένων. Παρατείνεται ως τις 13 Ιουλίου η εκπεριτροπή κυκλοφορία των αυτοκινήτων στον εσωτερικό δακτύλιο της Αθήνας. Οι μπαλωθιές κατά τη διάρκεια αραβώνα στο χωριό Καλιανά του Μηλοποτάμου της Κρήτης τύχησαν στη ζωή, τη ζωή στον Γεώργιο Σόπαση. Ο ηλικίας 70 χρόνων Σόπασης δεν μετήχε στους αραβώνες αυτούς, αλλά βρισκόταν σε κοντινή απόσταση και ασχολείται με αγροτικές εργασίες. Μια σφαίρα όμως από τους πυροβολισμούς τον τραυμάτισε σοβαρά και υπέκυψε ενώ μεταφερόταν στο νοσοκομείο. Η αστυνομία ερευνά για να ανακαλύψει το δράστη. Με συναυλία δημοτικού τραγουδιού του Στυλιανού Μπέλου, που θα γίνει αύριο στις 9 το βράδυ στο θέατρο Λυκαβητού, αρχίζουν οι εκδηλώσεις που οργανώνει ο ΕΟΤ στα πλαίσια του Φεστιβάλ Αθηνών. Μια εξαφάνιση. Εξαφανίστηκε σήμερα το μεσημέρι από το σπίτι της η Καλλιόπη Τριανταφύλου, 73 ετών, Καλλιόπη Τριανταφύλου του Γεωργίου, η οποία πάσχει από αμνησία. Όποιος γνωρίζει οτιδήποτε, ας επικοινωνήσει με τα τηλέφωνα. 95-63-615, 95-60-487, 76-61-955 και 45-10-661. Κυρίες και κύριοι, τώρα τα νέα για τον αυριανό καιρό από τον μετεωρολόγο Νίκο Καντερέ. Οι ετησίες άνεμοι, πιο γνωστοί ως μελτέμια, θα διατηρήσουν και στο νέο 24ωρο τον δροσερό καιρό στα νησιά του Αιγαίου, ενώ αντίθετα στην υπόλοιπη χώρα θα υπάρχει και πάλι ζέστη, καθώς η μέγιστη θερμοκρασία όπως θα δούμε θα φτάσει στους 33 μέχρι και 36 βαθμούς. Στον χάρτη Ευρώπης με τα αισθήματα παρατηρούμε ότι εξακολουθεί να υπάρχει ο συνδυασμός των υψηλών πιέσεων της Βαλκανικής και Κεντρικής Μεσογείου με τις χαμηλές της Ανατολικής Μεσογείου, ένας συνδυασμός που αρχίζει σιγά σιγά να εξασθενεί. Για την Κυριακή λοιπόν, σε ολόκληρη τη χώρα προβλέπεται αίθριος καιρός. Η άνεμη είναι βόρειο-βορειοανατολική. Στα δυτικά 3-4 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά 5-6 και τοπικά στο νότιο Αιγαίο μέχρι και 7 μποφόρ, ενώ από το απόγευμα οι άνεμοι σιγά σιγά θα αρχίσουν να εξασθενούν. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα παιδινά της βόρειας χώρας από 18 μέχρι 34 βαθμούς, ενώ στα υπόλοιπα υπηρετικά παιδινά από 19 μέχρι 36 βαθμούς. Στα νησιά του Ιουνίου η θερμοκρασία θα κυμανθεί μεταξύ 21 και 34 βαθμών, ενώ στα νησιά του Αιγαίου στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα από 21 μέχρι 30 βαθμούς. Για την περιοχή της Αττικής προβλέπεται αίθριος καιρός. Η άνεμη θα είναι βόρειο-βορειοανατολική μέτρη και παροδικά στα ανατολικά ισχύει. Από το απόγευμα όμως και μετά θα αρχίσουν να εξασθενούν. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 23 μέχρι 35 βαθμούς, ενώ στις παράκτητες περιοχές η μέγιστη θερμοκρασία θα είναι 3 με 4 βαθμούς μικρότερη. Και για τον νομό Θεσσαλονίκης προβλέπεται αίθριος καιρός με ασθενείς ανέμους. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 20 μέχρι 34 βαθμούς. Δύο λόγια για τον καιρό της Δευτέρας, ο οποίος προβλέπεται να είναι και πάλι αίθριος σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ το απόγευμα στις βόρειες υπηρετικές περιοχές θα αναπτυχθούν λίγες αναφώσεις. Οι άνεμοι θα εξασθενήσουν ακόμα περισσότερο και θα έχουν ένταση μέχρι και 6 μποφόρ τοπικά στο νότιο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μια μικρή άνοδο. Ας δούμε όμως και τα κλιματολογικά στοιχεία της πόλης Αθήνας για τον μήνα Ιούλιο. Κατά μέσον όρο λοιπόν, η θερμοκρασία στην πόλη της Αθήνας κυμαίνεται από 21 βαθμούς η ελάχιστη θερμοκρασία μέχρι 33 η μέγιστη θερμοκρασία. Σε ό,τι αφορά τη μέγιστη, η πιο μεγάλη που παρατηρήθηκε τα τελευταία χρόνια ήταν 45 βαθμοί και παρατηρήθηκε στις 7 Ιουλίου του 1988. Μην ξεχνάμε όμως και τη θερμοκρασία των 48 βαθμών που είχαμε στις 10 Ιουλίου του 1977 στην Ελευσίνα. Πέρυσι πάντως, στη διάρκεια του Ιουλίου, η πιο μεγάλη θερμοκρασία που παρατηρήθηκε ήταν 40 βαθμοί. Σε ό,τι αφορά την ελάχιστη, η πιο μικρή που παρατηρήθηκε τα τελευταία χρόνια ήταν 14 βαθμοί. Η σχετική υγρασία κατά μέσον όρο το μήνα Ιούλιο στην πόλη της Αθήνας είναι 45%. Οι μέρες βροχής κατά μέσον όρο το μήνα Ιούλιο έχουμε δύο ημέρες με μέσο ύψος βροχής 7 χιλιοστά, από τις οποίες δύο ημέρες η μία συνοδεύεται με καταιγίδα. Πέρυσι, στη διάρκεια του Ιουλίου, είχαμε δύο ημέρες με βροχή. Σε ό,τι αφορά τη θερμοκρασία της θάλασσας, στην επιφάνεια,
για τον μήνα Ιούλιο, κατά μέσον όρο στις ακτές της Αττικής, η θερμοκρασία είναι γύρω στους 25 βαθμούς. Η ηλιοφάνεια κατά μέσον όρο στη διάρκεια του ίδιου μήνα είναι 11 ώρες, ενώ οι άνεμοι που συνήθως επικρατούν είναι από βόρειες διευθύνσεις, βοηθούντας βέβαια και του μελτημίου που υπάρχει αυτό το καιρό. Αυτά για τον καιρό. Καλό σας μήνα και καλή σας νύχτα. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε.